Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εύχομαι όλοι να είστε καλά. Παίρνουμε αρκετά ενθαρρυντικά και ευίωνα μηνύματα από τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί τα παρχάρια στα ποντιακά είναι τα υποαλπικά-αλπικά τοπία, τα λιβάδια, όπου στον Πόντο τέτοια εποχή και λίγο πριν στα μέσα Μαΐου εκόσευαν σε παρχάρια, δηλαδή ξεκινούσαν τα χωριά ολόκληρα και έφευγαν πάνω στα βουνά για δύο λόγους. Ο ένας ήταν επειδή είχε φοβερή υγρασία στον Πόντο και στην Τραπεζούντα και στα χωριά, και ο δεύτερος επειδή στα αλπικά λιβάδια έχει βροχές, έχει χόρτα, γιατί η ζωή εκεί ήταν βουκολική. Όμως αυτή τη διαδικασία ακολουθούσαν ακόμα και οι κομνηνοί, οι αυτοκράτορες της Τραπεζούντας. Είχαν τα θερινά τους ανάκτορα πάνω στη Λαραχανή και σε άλλες περιοχές του Πόντου. Άρα τα μηνύματα που παίρνω λοιπόν είναι ότι τα λιβάδια είναι καλά για όσους είναι κτηνοτρόφοι, ότι είχαμε καλές βροχές για τα τριφύλια, για τα στάρια, τα κριθάρια σε ορισμένες περιοχές, αλλά να πούμε και για τις ελιές, παίρνουμε καλά μηνύματα. Φυσικά υπάρχει, είναι ο πυρηνοτρίτης, είναι διάφορα αυτά, πρέπει να τα ξεπεράσουμε, αλλά φέτος θα έχει λάδι και πιστεύω να πέσουν και τιμές, έτσι, για να μπορεί ο κόσμος να... Αυτά είναι τα μηνύματα τα ωραία που παίρνω από την Μακεδονία, και φίλοι μου και από την Κρήτη μου λένε έχει καλή βεντέμα. Βεντέμα είναι η καλή καρποφορία της ελιάς, έτσι ονομάζεται. Έχουμε, λέει, βεντέμα φέτος. Οι κριτικοί το λένε αυτό. Τώρα, δεύτερη χαρά, ευχαριστώ τον Νίκο από τη Νέα Υόρκη για την επιστολή που μου έστειλε, για τον καφέ που κέρασε, κυρίως όμως για τα καλά του λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό, ξέρετε, δικαιολογεί και την απόφασή μου να μην συμμετάσχω στις ευρωεκλογές. Γιατί λέω τώρα, αν εκλεγώ, τι θα γίνει η εκπομπή. Θεωρώ την εκπομπή πραγματικά πολύ πιο χρήσιμη από οποιαδήποτε υπηρεσία μπορείς να προσφέρεις στις Βρυξέλλες. Οπότε η επιστολή του κυρίου Νίκου επιβεβαιώνει την άποψή μου ότι πρέπει να μείνουμε εδώ σε αυτό το μετερίζει, τουλάχιστον για ένα άλλο χρόνο, για άλλο ένα χρόνο, μετά θα δούμε. Τώρα, να σας ενημερώσω ότι την 3η 4 Ιουνίου, ώρα 12.00, κάποια επιτροπή για το διακοφτό, δεν ξέρω επακριβώς, με πήρε τηλέφωνο ο πρέσβης ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ο οποίος είναι υποψήφιος με το συμμετέχω, και είναι πρόσφατα πήγε και στην Πολωνία για το θέμα αυτό των γερμανικών αποζημιώσεων, γιατί η Πολωνία κάνει μια σοβαρή δουλειά, φαίνεται ότι έχει και υπάρχει και πολιτική βούληση και για άλλους λόγους, υποστηρίζεται και από την... έχει και μια ανταγωνιστική σχέση με τη Γερμανία, υπάρχουν και εδαφικά ζητήματα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Χρυσανθόπουλος λοιπόν μου είπε ότι θα παραστεί και μου ζήτησε να απευθύνω έκκληση στους φίλους του συμμετέχω, αλλά και σε όλους τους φίλους της εκπομπής, εφόσον θέλουν, να παραστούν σε αυτήν την εκδήλωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στην γερμανική πρεσβεία, που βρίσκεται στην οδό Καραολή και Δημητρίου και Υψηλάντου. Εδώ στο Κολωνάκι είναι, σχεδόν απέναντι από το Πολεμικό Μουσείο, πιο εδώ λίγο νομίζω κάπου εκεί πέρα, απέναντι από την στρατιωτική λέσχη, τη ΛΑΕΔ, κάπου εκεί πέρα είναι. Μπορείτε να δείτε, Καραολή και Δημητρίου και Υψηλάντου, 12 η ώρα το μεσημέρι της 3ης 4 Ιουνίου, διαμαρτυρία για το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Τη διοργανώνει η Επιτροπή του Διστόμου, Δίστομο, έτσι, όπως είπα, διακοφτώ, Δίστομο, η Επιτροπή του Διστόμου, και στηρίζει, θα είναι παρόν ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Ο κύριος Αϊφαντής δεν θα είναι παρόν γιατί έχει κάποια προεκλογική εκδήλωση στην Λάρισα. Άρα όσοι θέλετε και μπορείτε
12 η ώρα το μεσημέρι της 3ης 4 Ιουνίου έξω από την Γερμανική Πρεσβεία με κοσμιότητα, διότι μπορεί μια λάθος κίνηση να μας καταστήσει από κατηγόρους κατηγορούμενους. Προσοχή, θέλει μεγάλη προσοχή. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να πω ως εισαγωγή έχει να κάνει με τις εκλογές στην Κύπρο. Σας έχω πει ότι και αυτό δεν είναι προσχηματικό. Σεβόμαστε, ομιλών, όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές, όλους τους υποψήφιους, ιδιαίτερα οι υποψήφοι, χρειάζεται και κότσια και γίνονται και θυσίες προσωπικές για να συμμετέχει κανείς στις εκλογές. Έτσι. Δεν είναι μόνον. Άρα ο σεβασμός μας σε όλους είναι τους υποψηφίους και στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι δεδομένος. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στην Κύπρο για την Πάφο. Εκεί, ξέρετε, παίζουν ρόλο στην πολιτική και οι προσωπικές σχέσεις. Άνθρωποι είμαστε πάνω απ' όλα, δεν είμαστε μηχανές. Σας έχω πει ότι ο Φέδων Φέδωνος, ο νυν δήμαρχος της Πάφου, όταν ήταν φοιτητής, ήρθε εθελουσίως μετά την υπόθεση ο Τσαλάν, όταν είχαμε ένα γραφείο, ήμασταν στα πρώτα βήματα να ανοίξουμε το 1999, να ανοίξουμε τον εκδοτικό οίκο. Ξεκινούσαμε τότε και τις διαδικασίες, έρευνες, μελέτες για τα ελληνοτουρκικά, για το κυπριακό. Ήρθε, δούλεψε σε εμάς, το γνώρισε το παιδί, γνώρισε μέσα από εμάς και το ποντιακό ζήτημα, εννοώ το θέμα της γενοκτονίας, το θέμα των Ελλήνων του Πόντου που αναγκάστηκαν να μετικήσουν σε διάφορες χώρες είτε της Σοβιετικής Ένωσης, της Ρωσίας και μετέπειτα της Σοβιετικής Ένωσης, και η επιστροφή τους τότε, είχαν επιστρέψει από τη Σοβιετική Ένωση στην Πάφο περίπου 30.000 Έλληνες ποντιακής καταγωγής. Υπήρχαν προβλήματα εκεί με την τοπική κοινωνία, υπήρχε και κάποιος παράγοντας εκεί, βουλευτής που τους κακολογούσε επειδή κάποιοι από αυτούς μιλούν τουρκικά. Μετά υπήρχε και ένας αστυνομικός διευθυντής που δεν... Τέλος πάντων, ο Φέδωνας επέστρεψε κάτω, ανέλαβε επαρχιακός γραμματέας του Δημοκρατικού Συναγερμού, στήριξε τους ποντίους. Αυτά τα φαινόμενα ρατσισμού και διαχωρισμού σταδιακά διαλύθηκαν και σήμερα οι Ελληνοπόντιοι της Πάφου είναι βασική συνιστόσα της αναπτυξιακής πορείας του τόπου. Ο Φέδωνας έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, του στήριξε και μάλιστα εκλέξαμε και την Νίνα Γκαρακλίδου, μια δικηγόρο της οποίας στην ιστορία κάποια στιγμή θα την καταγράψουμε, μια νεαρή κοπέλα, είναι η πρώτη Ελληνοπόντια δημοτική σύμβολο στην Πάφο. Επαναλαμβάνω, ως σεβασμό έχω σε όλους τους υποψήφιους, αλλά μιλώ για αυτά που ξέρω. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να στηριχτεί και ο Φέδωνος ως δήμαρχος και η Νίνα Γκαρακλίδου, η δικηγόρος, ως δημοτική σύμβουλος, να εκπροσωπούνται οι Ελληνοπόντιοι της Πάφου από το δικό τους άνθρωπο. Ένα δεύτερο θέμα θα ήθελα να θίξω. Ξέρετε, υπάρχουν τα κοκκινοχώρια. Τα κοκκινοχώρια είναι εγκλωβισμένα χωριά μεταξύ της Βρετανικής βάσης της Δεκέλειας και των κατεχομένων. Είναι εγκλωβισμένα. Δηλαδή, το Παραλίμνη, η Αγία Νάπα, η Σωτήρα, υπάρχουν εκεί καμιά δεκαρία χωριά και Κομοπόλης, η Δερίνια φυσικά, η Μαρτυρική. Αυτά λοιπόν, εκεί υπάρχει, είναι υποψήφιος δήμαρχος. Καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η συμπεριφορά των Βρετανικών βάσεων και των Βρετανών σε περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να τα αποκτήσει, μιας ένοπλης συμπλοκής στο νησί. Θα μείνουν εγκλωβισμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε τα σχέδιά μας, αλλά αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. Όμως εκεί είναι τεράστιο θέμα, σήμερα που μιλάμε, η λεγόμενη παλαϊκή άμυνα. Δηλαδή, οι πολίτες, πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες ελεύθερες περιοχές, πρέπει να
να υπάρχει μια τέτοια συζήτηση στην κοινωνία που θα τους καταστήσει πιο ευαίσθητους στα θέματα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας και να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας κρίσης ή μιας σύγκρουσης σε περίπτωση που αυτή συμβεί. Θεωρώ λοιπόν ότι έπρεπε τα κόμματα τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση να συνενέσουν στο όνομα του Κώστα Φυτηρή, του Ναυάρχου εν αποστρατεία Κώστα Φυτηρή, είναι απόφυτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ανεξάρτητος υποψήφιος. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή τον γνωρίζω, επειδή έχει και ως αξιωματικός, αλλά και συνέχεια μετά την αποστρατεία του, και με αρθρογραφία και με παρεμβάσεις του, έχει βοηθήσει την Κυπριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα στο ζήτημα των λιμένων και των μαρίνων που υπάρχουν, για να μην ξεπουληθούν και να μην χάσει η Κυπριακή Δημοκρατία τις πύλες εισόδου από τη θάλασσα. Ήδη το αεροδρόμιο, τα αεροδρόμια τα έχουν άλλοι, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και μπροστά από την εποχή του. Είναι ένα καλό μυαλό, τον γνωρίζω. Πιστεύω λοιπόν, μας ακούνε στα κοκκινοχώρια πολύ. Πιστεύω λοιπόν ότι οι πολίτες, τουλάχιστον στην περίπτωση του Παραλιμνίου, πρέπει να ξεπεράσουν τα κόμματά τους και τις κομματικές γραμμές. Στις τοπικές εκλογές, στις αυτοδιοικητικές, υπάρχουν και τα θέματα των είναι ο αδερφός, είναι ο ξάδερφος, υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε για εθνικούς λόγους. Για λόγους που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα των αποκλεισμένων περιοχών, των κοκκινοχωρίων, Παραλίμνια, Αγία Νάπα, Δερίνια και Αγία Σωτήρα κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ξεπεράσουμε ιδεολογικά, κομματικά ή συγγενικά άλλα ενδιασμούς που έχουμε και να στηρίξουμε τον Κώστα Φυτηρή, και αν εκλεγεί πιστεύω ότι τότε θα κατανοήσουμε όλοι πόσο σωστή επιλογή έχουμε κάνει. Κώστα, σου εύχομαι καλή επιτυχία στον έντιμο και πατριωτικό αγώνα που κάνεις. Αυτά το εισαγωγικό κομμάτι της εκπομπής μας. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο δώρο που σας έχω. Χθες σας είχα δύο δώρα. Σήμερα σας έχω άλλο ένα δώρο. Κάθισα και μελέτησα την άσκηση ΕΦΕΣ. Την φάση τη χθεσινή, την ημερήσια δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπούμε σε θέματα επιχειρησιακά, πώς εξελίχθηκε, αυτά τα κάνουν ήδη στα επιτελεία. Εγώ θα ήθελα να πάμε καθαρά στην πολιτική πλευρά. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έγραψα και θα κάνω και κάποιο σχόλιο. Το κείμενο είναι δικό μου στο σύνολό του και θα... Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Χθες, Πέμπτη, ολοκληρώθηκε η άσκηση Έφεσος 2024, που είναι η μεγαλύτερη άσκηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Στην άσκηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του νομού Σμύρνης, είναι στην ακτή Ντογάμπεϊ. Υπάρχει ένα χωριό Ντογάμπεϊ, ονομαζόταν επί Ελλήνων Υψηλή. Και μάλιστα όταν πήγαινα στο χωριό υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που θυμόντουσαν τους Έλληνες. Εκεί λοιπόν στις ακτές του χωριού Ντογάμπεϊ έγινε η άσκηση, ανήκει στην επαρχία Σεφερί Χισάρ, όπου και εκεί υπήρχε πολύ σημαντική ελληνική κοινότητα, Σεφερί Χισάρ και Σιγατζίκ, πολύ σημαντική, με ωραία εκπαιδευτήρια, με... Από εκεί κατάγεται η κυρία Φωτεινή Πιπηλή, είναι με συνείδηση γιατί η μητέρα της ήρθε από εκεί και της τα εξηγούσε. Εκεί λοιπόν έγινε η άσκηση που ανήκει στο νομό Σμύρνης η περιοχή αυτή και βρίσκεται απέναντι και βόρεια από τη Σάμμο. Εκεί έγινε η άσκηση λοιπόν, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 10.884 άτομα, από τους οποίους, από τα οποία 9.139 ήταν Τούρκοι και 1.745 ξένοι από 45 χώρες. Μιλάμε για μεγάλη ξεφτύλα και θα ασκήσω μετά γιατί. Συμμετείχαν επίσης δεκάδες πολεμικά πλοία, δεκάδες αποβατικά πλοία, δεκάδες ελικόπτερα, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, και την τελική φάση την παρακολούθησαν και παρατηρητές από δεκάδες χώρες. Άλλη ξεφτύλα, άλλη ξεφτύλα στην άσκηση, στην οποία συμμετείχε για πρώτη φορά και το ελικοπτεροφόρο, αυτό το αεροπλανοφόρο που λέγανε, το Ανατολού,
εκτός από τον Υπουργό Άμυνας, τον Γιασάρ Γκιούλερ και την στρατιωτική ηγεσία, παρακολούθησε ο ίδιος ο Ερντογάν, ενώπιον του οποίου, ακούστε, η διοίκηση των ναυτικών δυνάμεων πραγματοποίησε παρέλαση με 50 πλοία, όσα και τα χρόνια της εισβολής. Κρατηθείτε, καλά δεθείτε στις καρέκλες να μην πέστε κάτω, διότι στην τιμητική αυτή παρέλαση, διέλευση των πλοίων μπροστά από τον Ερντογάν, συμμετείχε η κορβέτα Σαφάκ της Λιβύης και προσέξτε, εδώ να μην πέστε, και η φρεγάτα Durand de la Pen της Ιταλίας. Δηλαδή, συγγνώμη, συμμαχική χώρα η Ιταλία και φιλική χώρα, παραδοσιακά, εγώ πιστεύω στον Γκρέκο-Ρωμάνο, στο Ελληνορωμαϊκό πιστεύω και σας έχω πει τους την άποψή μου. Αλλά εδώ, αυτό έγινε γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα ακολουθεί ψοφοδεή πολιτική και στην ουσία σου λέει, αφού δεν φωνάζει η Ελλάδα, τι κάνω εγώ, θα εμπλακώ εγώ, ας πάει και το παλιάμπελο. Συμμετείχε λοιπόν φρεγάτα Ιταλική σε παρέλαση τιμητική ενώπιον του Ερντογάν, πώς τη λένε οι ναυτικοί δεν ξέρω, για τα 50 χρόνια της εισβολής στην Κύπρο. Ακόμα έχετε και άλλα, περιμένετε. Τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που έχει καταφανώς επιθετικό χαρακτήρα κατά της Ελλάδας και συγκεκριμένα κατά των ελληνικών νησιών, η Τουρκία φροντίζει να την νομιμοποιεί, σε εισαγωγικά, εποφελούμενη από την ύποπτη αφωνία της Ελλάδας και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή έστω και μικρών μονάδων, αλλά έστω και μικρών στρατιωτικών τμήματων από δεκάδες χώρες, καθώς και την παρουσία ξένων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων ως παρατηρητών. Περιμένετε, στην άσκηση η Τουρκία εξασφάλισε τη συμμετοχή στρατιωτικών μονάδων και τμήματων από φιλικές και συμμαχικές προς την Ελλάδα χώρες, όπως, κρατηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμμετείχαν στην άσκηση κατάληψης ελληνικού νησιού. Η άσκηση αυτή είναι εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων της Τουρκίας εις βάρος των ελληνικών νησιών. Προσέξτε τώρα. Συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τμήματα. Γαλλία, η σύμμαχος που θα έχουμε, περιμένουμε και συνδρομή. Αλλά τι να σου κάνει, όταν πηγαίνει εσύ και σταυροφιλέσαι με τον Ερντογάν και αυτός θα κάνει αυτά μετά. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, καλά τι να περιμένεις από τους Άγγλους, Ιταλία, Λετωνία, Ουγγαρία, Αυστραλία, αλλά και από άλλες χώρες που είναι είτε σχετικά φιλικές είτε και ουδέτερες. Κατάρ, Γεωργία, Ζάμπια, Μεξικό, Νιγηρία, Ρουάντα, Ουσμπεκιστάν, Καμερούν, Κονγκό, Νίγηρας, Κυργυζία, Βραζιλία, Γκάμπια, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Λιβύη, Κωσυφοπαίδιο, κυρία Μπακογιάννη να τα ακούσει αυτά και να κοιμάσαι ήσυχη το βράδυ, Μπαχρέιν, Σομαλία, Μπουρκίνα Φάσο, Σαουδική Αραβία, Μπαγκλαντές, Κουβέιτ, Εμιράτα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλος σύμμαχος, Πακιστάν, Τουρκμενιστάν, Μολδαβία, Γουινέα, Καζακστάν, Μογγολία, Ουγκάντα, Δημοκρατία της Κορέας, άλλοι φίλοι, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν δώσει στην Κορέα πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Έλληνες εφοπλιστές. Καλά, όταν υπογράφετε συμφωνίες, δεν φροντίζετε εκεί να πείτε εσείς μακριά από αυτό το ναζιστικό κράτος στην Τουρκία, όχι να συμμετέχετε και σε άσκηση εναντίον της Ελλάδας, γι' αυτό σας πληρώνουμε. Οι Έλληνες εφοπλιστές έκτιζαν επί δεκαετίες πλοία στην Κορέα. Τανζανία, Αζερβαϊτζάν, Μάλι, Τινησία και Ζιμπάμποη. Φυσικά δεν έλειπαν από την άσκηση η Αλβανία και τα Σκόπια, κύριε Τσίπρα, που μας έλεγες ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών δεν θα ασκεί επιρροή η Τουρκία. Εκτός από την άσκηση που έκαναν Αλβανία, Σκόπια και Τουρκία στο Ιόνιο, αποβατική άσκηση, νομίζω ότι έκαναν απόβαση στην Ίσο Σάσον, τώρα συμμετείχαν Σκόπια και Αλβανία στην άσκηση Έφεσο κατάληψη ελληνικού νησιού. Ξυπνάτε! Ξυπνάτε! Λοιπόν, ποιοι παρακολούθησαν την άσκηση τώρα? Ο Υπουργός Άμυνας του Αζερβαϊτζάν, ο Ζακίρ Χασάνοφ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Άμυνας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Ζουκάν Χελέζ. Βοηθήστε τους να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αύριο κι αυτούς. Ο Υπουργός Άμυνας της Γουινέας Μπισάου, Νίκαλου Ντος Σάντος.
ο Υπουργός Άμυνας του Κονγκό, ο Υπουργός Άμυνας της Σομαλίας, ο Υπουργός Άμυνας και Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών της Τανζανίας, ο Υπουργός Άμυνας και Υπουργός Βετεράνων της Ουγκάντα, ο Υπουργός Άμυνας της Γκάμπιας, οι αρχηγοί γενικών επιτελείων από πολλές συμμαχικές και φιλικές προς την Τουρκία χώρες. Από όλες αυτές τις αφρικανικές χώρες, η Ελλάδα, όταν ήταν παρούσα σε αυτές τις χώρες, με ανθυρές κοινότητες, οι οποίες εμείς δεν ήμασταν ποτέ αποικιοκρατική χώρα, εμείς συμβάλαμε στην ανάπτυξη αυτών των χωρών, αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών και οι κυβερνήσεις αυτής της συμφοράς που έχουν καταντήσει τη χώρα μας αποικία χρέους, έκλεισαν τις περισσότερες πρεσβείες στην Αφρική και κοιτάξτε τώρα πού πηγαίνουν οι Υπουργοί Άμυνας. Από αυτές τις χώρες, από πολλές χώρες, είχαμε στην Ευελπίδων, στην Ναυτικών Δοκίμων, στην Ικάρων, εκπαιδεύσαμε τους αξιωματικούς τους. Και η Ελλάδα έχει περιθωριοποιηθεί στην Αφρική και η Τουρκία, κοιτάξτε τι γίνεται. Κρατήστε τα αυτά στις 9 Ιουλίου, να ξέρετε, Ιουνίου στις εκλογές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η παρακμή αυτή της χώρας. Πάμε. Να σημειωθεί ότι η Τουρκία, επειδή άσκησε αυτή τη φορά καταφανώς κατάληψη ελληνικού νησιού, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, αυτή την άσκηση την είχε επτασφράγγιστο μυστικό. Μέρες πριν, όταν ξεκινούσα, διότι εκεί ήμουνα, και καταλαβαίνετε τώρα, ήμουν εμπορικός ακόλουθος, αλλά μας ενδιέφεραν και όλα αυτά. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ένα μήνα πριν αποκλειόταν αυτή η περιοχή και απαγορευόταν, όχι σε μένα ούτως ή άλλως, σε όλους τους ξένους και από ένα σημείο και μετά και στους Τούρκους να πηγαίνουν στην περιοχή της άσκησης. Πλήρως αποκλεισμένη, διότι ήταν επτασφράγιστο μυστικό και για επιχειρησιακούς και για πολιτικούς λόγους, για να μην δέχεται η Τουρκία πιέσεις και να λένε οι ξένοι να κάνεις επιθετική ενέργεια εις βάρος της Ελλάδας. Λοιπόν, από τη δεκαετία του, τέλη δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, άρχισε η Τουρκία, βλέποντας την ψοφοδεή στάση της Ελλάδας, τότε είχαμε και τα μέλια με το Ελσίνκι, η Σημετική, Σιμίτης, Ροζάκης και τα λοιπά, αυτοί που νομίζουν ότι τα αυγά τα αλωνίζουν, αυτοί, μας έβαναν σε ένα άλλο τρυπάκι. Όταν είδε η Τουρκία λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι ψοφοδεής και δεν ανεβάζει το θέμα των επιθετικών ενεργειών και επεκτατικών ενεργειών εις βάρος της Ελλάδας, άρχισε να ανοίγει την υπόθεση και να καλεί παρατηρητές σε πρώτη φάση και μετά να συμμετέχουν, να τους κάνει συνένοχους, να νομιμοποιήσει και να κανονικοποιήσει την επιθετική της συμπεριφορά για να ακολουθήσει μετά και η γαλάζια πατρίδα. Ακούστε εδώ τώρα. Και όταν μέχρι να την ανοίξει, ούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης επιτρεπόταν. 2-3 δημοσιογράφοι πήγαιναν χωρίς φωτογραφικές μηχανές, θα τα γράφαν οι ίδιοι. Και δημοσιευόντουσαν φωτογραφίες που τους έδινε μόνο η στρατιωτική υπηρεσία. Και πού φτάσαμε. Από τις αρχές του 2000 λοιπόν η Τουρκία άρχισε να ανοίγει την άσκηση, προφανώς όχι μόνο για να απενοχοποιήσει, να απενοχοποιηθεί στα μάτια της διεθνούς κοινότητας και να απενοχοποιήσει και την επιθετικότητα και τα επεκτατικά της σχέδια στο Αιγαίο, αλλά και για να τα κανονικοποιήσει και να καταστήσει συνενόχους, συμμάχους, φίλους και εχθρούς της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στην επιθετική αυτή άσκηση που αποτελεί εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων που αφορούν την κατάληψη ελληνικών νησιών. Αυτό τα έλεγαν μέχρι πριν λίγα χρόνια οι ίδιοι. Εντάξει. Η Ελλάδα λοιπόν, αντί να καταγγέλει συνεχώς αυτές τις ασκήσεις κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ και να κάνει ενημερωτικά σημειώματα, διότι άσε τι καταλαβαίνουν οι άλλοι. Σημασία έχει τι κάνει αυτός που υφίσταται την επιθετικότητα. Αν δεν κάνει τίποτα, τότε λύνεις και τα χέρια των άλλων να κάνουν πολιτική με αυτά με την Τουρκία. Καταλάβατε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, αντί να καταγγέλει τις ασκήσεις αυτές θεσμικά κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ και να κάνει διαβήματα στην Τουρκία για την επιθετική και αντισυμμαχική της συμπεριφορά, όχι μόνο άφησε το πεδίο ανοιχτό στους στρατοκράτες της Άγκυρας, αλλά άκουσον άκουσον, δέχθηκε να στέλνει παρατηρητές στις ασκήσεις αυτές
Προφανώς, εφαρμόζοντας την πολιτική, σφάξε με πασά μου να γιάσω. Όταν το άκουσα ότι στέλνουν παρατηρητή και έκανα παρατήρηση, μου κάνανε και όλα, με κατηγόρησαν κιόλας. Με κατηγόρησαν κιόλας. Μα λέτε, δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να στέλνετε παρατηρητή σε άσκηση κατάληψη ελληνικού νησιού. Είναι σαν να το δέχεστε. Δίνετε μηνύματα στους ξένους ότι αυτοί εδώ πρέπει πως και τα έχουν συνεννοηθεί για να στέλνουν παρατηρητή. Τέτοια είναι, τόσο τραγική είναι η κατάσταση της χώρας. Προσέξτε. Και φέτος είχαμε την επιτομή του εμπαιγμού από τον Ερντογάν. Προσέξτε. Ο οποίος, ακριβώς για να μην το κατηγορήσουν ότι κάνει επιθετική άσκηση, ακούστε τι είπε, τα είπα και χθες, θα ξαναπώ. Καμία χώρα δεν αποτελεί στόχο της άσκησης Εφές 24. Είδατε, όταν δεν κάνεις τίποτα εσύ, έρχεται ο άλλος, κάνει και μια δήλωση και κανονικοποιεί. Εντάξει. Η άσκησή μας διεξάγεται με ένα γενικό σενάριο βασισμένο σε επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης. Δούλεμα κανονικό δηλαδή, μας δουλεύει ψηλό γαζί. Δηλαδή κάνει παρέλαση 50 πλοία και Ιταλική φρεγάτα και Λιβική κορβέτα για τα 50 χρόνια εισβολής που την ονομάζει επιχείρηση ειρήνης, άλλη δηλαδή η επιχείρηση ειρήνης θα μας βγάλουν στο μεϊντάνι. Μην δούμε και κανένα επεισόδιο με μουσουλμάνους μετανάστες σε κανένα νησί και πάει κάνει ειρηνευτική επιχείρηση για να τους προστατέψει. Για προσέξτε τι κάνετε στα νησιά με τους ανθρώπους αυτούς. Και προσέξτε πώς συμπεριφέρεστε, μην δώσουμε κανένα επιχείρημα στην Τουρκία να μας κάνει κανένα. Λοιπόν, είμαστε με την πλευρά της ειρήνης και της συνεργασίας, όχι της έντασης και της σύγκρουσης. Ο Τούρκος που έχει την Κύπρο υποκατοχή, το Αφρίν υποκατοχή, Σερεκάνη υποκατοχή, Αλμπάμπη υποκατοχή, Βόρειο Ιράκ, Νότιο Κουρδιστάν υποκατοχή, που σφαγιάζει τους Κούρδους, εθνοκάθαρση στο Αφρίν, στο Αφρίν και στο Καραμπάχ και λέει είμαστε με την πλευρά της ειρήνης και της συνεργασίας, όχι της έντασης και της σύγκρουσης. Θα δείτε παρακάτω. Θέλουμε να ζούμε δίπλα-δίπλα με τις χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε την ίδια γεωγραφία. Δεν τρέφουμε εχθρότητα και προκατάληψη έναντι οποιασδήποτε χώρας. Είδατε τι βάζουν στα σχολεία τους. Και λέει δεν τρέφουμε όσο μας βολεύει, δεν τρέφουμε. Δεν έχουμε βλέψει στα δικαιώματα γης και κυριαρχίας κανενός. Η γαλάζια πατρίδα τι είναι τότε? Ποτέ δεν αφήσαμε και δεν θα αφήσουμε στον αέρα το χέρι που μας απλώνεται για φιλία, με ειλικρίνεια. Προσέξτε, είμαστε έτοιμοι για διάλογο, επαφή και ενίσχυση των δεσμών μας με οποιονδήποτε σέβεται τα συμφέροντα της Τουρκίας και θέλει να αναπτύξει συνεργασία μαζί μας. Δηλαδή, αν δεχτούμε τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, θα έχουμε και συνεργασία. Να τους δώσουμε το μισό Αιγαίο. Για να αρχίσουν μετά να διεκδικούν το επόμενο μισό, γιατί αυτό θα γίνει. Πρόσφατα έχουμε κάνει πολλά βήματα για να αυξήσουμε τον αριθμό των φίλων μας. Θεού θέλοντας θα συνεχίσουμε την πορεία μας με νέες πρωτοβουλίες. Προσέξτε, κανονικό δούλεμα από τον Τούρκο Πρόεδρο, ακριβώς επειδή η Ελλάδα δεν αντιδρά και δεν καταγγέλει χρόνια τώρα τη συγκεκριμένη άσκηση που όλοι γνωρίζουν, εχθροί και φίλοι, ότι στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Ας υποτεθεί ότι η Ελλάδα αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας με 10.000 στρατό, με δεκάδες αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία, όλα μέσα. Και είχε στο σενάριο βίαιη διάβαση ποταμού, αυτό λέγεται, έτσι λέγεται η διάβαση των στρατευμάτων από ποτάμι, που αφορούσε διάβαση των Εύρω δηλαδή, και προέλαση για κατάρριψη μιας ευρείας περιοχής, επιθετική προέλαση, που καταφανώς θα αφήναμε να νοηθεί, όπως θα αφήνει και η Τουρκία, στη λέει ο Ερντογάν, ότι προσομοιάζει με την κατάληψη της Ανατολικής Θράκης. Σας ερωτώ λοιπόν, αν εμείς κάναμε αύριο μια τέτοια άσκηση, ποιος θα τα κάνει, τα ψοφίμια, για τους πολιτικούς εννοώ, αν κάνανε τέτοια άσκηση, πόσες πιθανότητες δίνατε να έρθουν να συμμετέχουν στην άσκηση αυτή όλοι αυτοί που συμμετέχουν στην άσκηση της Τουρκίας, με μονάδες, τμήματα και να έχουν και παρατηρητές? Ρωτώ, πόσο της εκατό δίνεται πιθανότητες? Ούτε 1%. Γιατί? Διότι η ψοφοδεής χώρα εκπέμπει μηνύματα να μη σε σέβονται. Ποιος θα αρχότανε? Και η ψοφοδεής χώρα εκπέμπει μηνύματα να στέλνουν στην
επιθετική χώρα εναντίον της Ελλάδας. Γιατί όλοι αυτοί πολιτικοί κάνουν στέλνοντας. Κάτι ζητούν από την Τουρκία, κάτι δίνοντας αυτό, κάτι παίρνουν. Ποιος χάνει? Μόνο η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν υπήρχε λοιπόν ποτέ περίπτωση, είπα, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία να στείλουν στρατεύματα που συμμετέχουν στην άσκηση που θα προέβλεπε την κατάληψη του τουρκικού εδάφους? Επειδή ποτέ δεν είναι αργά, αντί να ενθαρρύνετε την τουρκική επιθετικότητα με την αφωνία σας, με την ύποπτη αφωνία σας εκεί στο ΙΠΕΞ, πιάστε τα μολύβια, αρχίστε τα διαβήματα σε εχθρούς, φίλους και συμμάχους για τη συμμετοχή τους σε ενέργειες που γίνονται υπό μορφή ασκήσεων και στρέφονται καταφανώς εναντίον της Ελλάδας, απειλώντας την εδαφική ακεραιότητα. Ξυπνήστε, διότι όταν ξυπνήσετε θα είναι πολύ αργά για την Ελλάδα. Για να μην σας πω ότι είναι ήδη αργά. Και λέω ότι είναι ήδη αργά, διότι ο Γκιουλέρ, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, μιλώντας στην τελετή αποφύτισης των πιλότων των Τούρκων των ανθιποσμιναγών, ξέρετε τι είπε? Για την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας μας είναι επιλογή μας ο ηρωικός μας στρατός να είναι πάντα ισχυρός και αποτελεσματικός. Συνεχίζεται με επιτυχία ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας στο εσωτερικό και πέρα από τα σύνορα. Η Τουρκία, που λέει με την ειρήνη, εσβάλλει σε όποια χώρα τη βολεύει. Διασφαλίζεται επίσης η ασφάλεια των συνόρων στο υψηλότερο επίπεδο και ταυτόχρονα διασφαλίζονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της γαλάζιας πατρίδας και της πατρίδας των εθέρων, χωρίς συμβιβασμούς και με αποφασιστικότητα. Άντε πέστε μου τώρα εσείς. Ο Υπουργός Άμυνας, σε αυτή την παλαβομάρα που λέγεται γαλάζια πατρίδα, διότι πρόκειται για παλαβομάρα, κάποια στιγμή θα βρω τα κείμενα των Τούρκων πρέσβεων που τη χαρακτηρίζουν τρέλα σκέτη τη γαλάζια πατρίδα. Τώρα έγινε πολιτική της Τουρκίας. Γιατί? Η ψοφοδεή στάση της Ελλάδας τους ενθαρρύνει και αυτές οι παλαβομάρες στρέφονται εναντίον της χώρας μας. Και να μην θυμίσω τη χθεσινή δήλωση του Υπουργού Ενέργειας του ελληνόφωνου πόντιου του Μπαϊρακτάρ που λέει θα κάνουμε γεωτρήσεις στη γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να παίρνουμε και πώς θα λένε θα για την πίεση στα χάπια. Όταν... Λοιπόν, ακούστε τι έγινε χθες. Ο γιος του Νετανιάχου, ο Γιαΐρ Νετανιάχου, ανήρτησε ένα χάρτη, ο οποίος χάρτης δείχνει τις περιοχές που κατοικούν κουρδικοί πληθυσμοί. Και οι περιοχές αυτές βρίσκονται στο Ιράν, στο Ιράκ, στη Συρία και στην Τουρκία. Πάνω από 50% στην Τουρκία. Νομίζω κάτι είπα και χθες. Και έγραφε στα τουρκικά από κάτω διάφορα πράγματα. Τα δούμε μετά. Τι έγινε στην Τουρκία να δείτε. Τι έγινε στην Τουρκία. Χαμός. Και το θέμα της εισβολής ή της επίθεσης της Τουρκίας εναντίον της Βορειοανατολικής Συρίας για να αποτρέψει τις εκλογές είναι και στο τραπέζι των συζητήσεων στην Τουρκία. Αυτό συζητάνε τώρα και αυτό συζήτησε και ο Φιντάν με τον Μπλίνκεν που συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνάντησης στην Πράγα των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με την ανάρτηση του Νετανιάχου. Με το ίδιο νόμισμα φαίνεται ότι πληρώνει την Τουρκία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ο γιος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου, ο Γιαΐρ. Η γαλάζια πατρίδα που ξεκίνησε σαν μία απλή φάρσα, ο παραλογισμός ενός και μαλιστή ναυάρχου που τον πέταξαν έξω για διαφθορά, ο Γιαϊτζή, αποστρατεύτηκε γιατί τον έπιασαν να τα αρπάζει. Αυτός λοιπόν και ο Γκιουρ Ντενίζ, αυτοί οι δύο επινόησαν το δόγμα. Πλέον η Τουρκία απαιτεί να θεωρηθεί ως κάτι δεδομένο, αυτή η παλαβομάρα της γαλάζιας πατρίδας. Παρόμοιες κινήσεις και απαιτήσεις της Τουρκίας προς το Ισραήλ, όπου εδώ και μερικές εβδομάδες έχει προχωρήσει σε πλήρες εμπάργκο, ενώ εδώ και πολλά χρόνια το έδαφος της Τουρκίας αποτελεί παράδεισο για τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους της Χαμάς, από όπου παίρνουν πολλές φορές και υποστήριξη. Έχουν εκεί λογαριασμούς κτλ. Είχαν μέσα μαζικής ενημέρωσης και τέτοια. Μόλις όμως ο γιος του Νετανιάχου ξεπλήρωσε τους Τούρκους με το ίδιο νόμισμα, τότε τι, οργή στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Μιλιέτ,
κάνει λόγο για στοχοποίηση της Τουρκίας από το γιο του Νετανιάχου. Γιατί, επειδή έδειξε ένα χάρτη όπου κατοικούν Κούρδοι? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν έδειξε κράτος ξεχωριστό, έδειξε χάρτη όπου κατοικούν Κούρδοι. Μπείτε μέσα να δείτε. Υπάρχει ένας καθηγητής στην Αμερική, Ιρανός Κούρδος του Ιράν, η Ζάντι. Αυτός έχει τους καλύτερους χάρτες στην Αμερική. Γιατί είναι προκλητικό δηλαδή? Τα λόγια ήταν προκλητικά. Λοιπόν, η Γενής ΑΦΑΚ, η ακροδεξιά ναζιστική εφημερίδα, Free Kurdistan από το γιο του δολοφόνου Νετανιάχου, έγραψε. Η Σαμπάχ, το Ερντογάν το εργαλείο. Αυτή τη φορά ο Γιαίρ Νετανιάχου, γιος του Χασάπη της Γάζας Νετανιάχου, μοιράστηκε στο λογαριασμό του στα social media το φανταστικό χάρτη της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK. Ψέμα! Δεν είχε καμία σχέση. Σε μία ανάρτηση λοιπόν στο Instagram, ο Γιαίρ Νετανιάχου παραθέτει χάρτη των περιοχών όπου ζουν Κούρδοι. Εντάξει, σε Ιράκ, Τουρκία, Ιράν και Συρία. Περιοχές τις οποίες οι Κούρδοι έχουν κατά καιρούς διεκδικήσει ως μέρος μιας ενιαίας χώρας ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Αν είχε γίνει, αν το είχαν. Σαμποτάζηταν αυτό, ξέρετε, σταλμένο από πέρα. Λοιπόν, αν ομονοούσαν οι Κούρδοι να ενώσουν την πατρίδα τους, πιθανόν να μπορούσε να γίνει, αλλά ποτέ δεν υπήρχε μία ενιαία στάση για αυτό το θέμα. Τώρα, ο γιος του Νετανιάχου κάλεσε τον πατέρα του και τους Ισραηλινούς να αρχίσουν να στηρίζουν το PKK. Καλά, αυτό είναι μόνο όταν κάνεις αυτό στους Τούρκους, είναι σαν να τους κάνεις τη μάνα και τον πατέρα, έτσι. Το οποίο η Τουρκία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση. Οφθαλμός αντί οφθαλμού δηλαδή. Γαλάζια πατρίδα εσείς, Κουρδιστάν εμείς, Χαμάς εσείς, PKK εμείς, γενοκτονία Παλαιστινίων η Τουρκία, γενοκτονία των Κούρδων, γράφει ο Γιαίρ Νετανιάχου. Τώρα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης φωνάζουν για σκανδαλώδη ανάρτηση, για αδιανόητη πρόκληση και ψέγουν το γιο του Νετανιάχου για το γεγονός ότι ενώ οι Ισραηλοί σκοτώνονται σε μάχες εναντίον της Χαμάς, αυτός βρίσκεται στην Αμερική. Μπορεί η κίνηση του Νετανιάχου, του ιού Νετανιάχου, να είναι μία, ας την πούμε, επιπόλαιη ανάρτηση που δεν είναι. Έχει το νόημα της, έχει ένα συμβολισμό. Η ουσία είναι ότι μέσω αυτής της κίνησης επισημαίνονται τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που τηρεί η κυβέρνηση Ερντογάν. Όταν πρόκειται για τη Γαλάζια Πατρίδα και για τη Χαμάς, όλα είναι καλώς καμωμένα και για τα κατεχόμενα. Όταν πρόκειται για τους Κούρδους, το PKK, το Κουρδιστάν, ή ό,τι άλλο δεν εξυπηρετεί το ισλαμιστικό και ναζιστικό αφήγημα του καθεστώτος Ερντογάν, τότε μιλάνε για πρόκληση. Λοιπόν, καμία πρόκληση δεν είναι. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Βασικώς, οι Ισραηλές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αποχώρησαν από την Τζαμπάλια. Η Τζαμπάλια είναι ήταν ένας καταβλισμός προσφύγων που τελικώς έγινε πόλη. Την εκαθάρισαν στη δεύτερη φάση των επιχειρήσεων. Πρώτα ήταν η πόλη της Γάζας, μετά ήταν η Τζαμπάλια. Έφυγαν, ξαναπήραν τον έλεγχο της Τζαμπάλια εξ ολοκλήρου η Χαμάς και εδώ και ένα μήνα περίπου έγιναν σκληρές μάχες, εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές. Σήμερα είπαν ότι φεύγουν από την Τζαμπάλια. Θα δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της επιχείρησης. 2,5 εβδομάδες πολεμούσαν εκεί. Στην επιχείρηση τα στρατεύματα ανέκτησαν τα πτώματα 7 εκ των 250 ομήρων που είχαν απαχθεί. Η Χαμάς μετέτρεψε την αστική περιοχή σε οχυρωμένο συγκρότημα μάχης της Τζαμπάλιας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού, τα Ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν εκατοντάδες μαχητές σε μάχες σώμα με σώμα, έκαναν κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων όπλων και κατέστρεψαν εκτοξευτήρες ρουκετών που προορίζονται για χρήση. Υπογείως εξουδετέρωσαν δίκτυο με σύραγγες που ήταν γεμάτο όπλα και εκτείνονταν σε πάνω από 10 χιλιόμετρα, ενώ σκότωσαν του διοικητή του τάγματος της Χαμάς στην περιοχή, σύμφωνα πάντα με τον Ισραηλινό στρατό. Η Τζαμπάλια είπαμε ότι πλήττεται εδώ και εβδομάδες από σφοδρές μάχες.
εβδομάδες φοδρών συγκρούσεων στις Τζαμπάλες, στις πρώτες φάσεις της Ισραηλινής εκστρατείας που είπαμε. Πάμε τώρα στη Ράφα. Στη Ράφα εμφανίστηκαν τα τεθωρακισμένα άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα του Ισραήλ στο κέντρο της Ράφας. Γίνονται σποραδικές μάχες. Δεν έχουμε το ίδιο, την ίδια επιχειρησιακή μέθοδο στη Ράφα, δηλαδή δεν καταστρέφεται η πόλη εξ ολοκλήρου. Στοχευμένες επιχειρήσεις γίνονται. Να πούμε ότι εκεί έγινε την Κυριακή που μας πέρασε η αεροπορική επίθεση που έκαψε στην ουσία 45 γυναίκες και παιδιά μέσα σε σκηνές, προκαλώντας τεράστια αντίδραση, διεθνή καταδίκη. Αυτά τα επιχειρησιακά στη Ράφα και στην Γάζα, και τώρα ξεκινάει πάλι η διαδικασία να αρχίσουν συνομιλίες με ενδιάμεσους το Ισραήλ με τη Χαμάς για επίτευξη συμφωνίας, κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων, ομήρων και κρατουμένων. Πάντως η Χαμάς δήλωσε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Είπε όμως ότι είναι έτοιμη για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστινίους κρατουμένους, εφόσον όμως το Ισραήλ νωρίτερα σταματήσει τον πόλεμο. Τώρα ξέρετε, η κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη για το τέλμα που έχει, που έχουν περιέλθει οι συνομιλίες τις προηγούμενες φάσεις. Η σημερινή ανακοίνωση της Χαμάς εκδόθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις στη Ράφα, αψηφώντας την εντολή του Διεθνούς Δικαστηρίου να σταματήσει τις επιθέσεις. Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις δεν δέχονται να συμμετάσχουν σε αυτή την τακτική, συνεχίζοντας τις διαπραγματεύσεις υπό το πρίσμα των επιθέσεων, της πολιορκίας, του λοιμού και της γενοκτονίας του λαού μας, αναφέρεται ανακοίνωση του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος, της Χαμάς δηλαδή. Σήμερα ενημερώσαμε τους μεσολαβητές για τη σαφή θέση μας ότι εάν οι δυνάμεις κατοχής σταματήσουν τον πόλεμο και τις επιθέσεις εναντίον του λαού μας στη Γάζα, είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους. Πάντως, τις προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις της Χαμάς έχει απορρίψει ως ανεφάρμοστες το Ισραήλ. Και ενώ συμβαίνουν αυτά στη Γάζα και ενώ έχουμε απόπειρες επανέναρξης των συνομιλιών και ενώ το Ισραήλ προσπαθεί να διαχειριστεί το ζήτημα της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης από τρεις σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή της Ισπανίας, της Νορβηγίας και της Ιρλανδίας, και οι τρεις είναι σημαντικές χώρες, έρχεται τώρα και η Σλοβενία, έχει πάρει απόφαση να αναγνωρίσει και αυτή το κράτος της Παλαιστίνης. Η απόφαση σε πολιτικό επίπεδο έχει ληφθεί. Αναμένεται η ψηφοφορία στη Βουλή της Σλοβενίας την Τρίτη και εάν τελικώς η Βουλή της Σλοβενίας αποφασίσει, την ίδια στιγμή θα έχουμε αναγνώριση διπλωματική του κράτους της Παλαιστίνης από μια τέταρτη ευρωπαϊκή χώρα μέσα σε μια εβδομάδα. 28 του μηνός αναγνώρισαν οι άλλες τρεις χώρες και νομίζω ότι είναι και η Μάλτα κοντά σε μια τέτοια και κάποια άλλη χώρα. Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ της Σλοβενίας ενέκρινε την απόφαση. Σήμερα η κυβέρνηση αποφάσισε να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, είπε ο πρωθυπουργός σε διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πρόκειται για ένα μήνυμα ειρήνης που δίνουμε, λέει. Σε αυτό το πλαίσιο ο Γκολόμπ ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η σλοβενική κυβέρνηση, προσέξτε, ανήρτησε μια παλαιστινιακή σημαία δίπλα στη σημαία της Σλοβενίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έδρα της κυβέρνησης στη Λουμπλιάνα και την Τρίτη είπαμε ότι θα έχουμε την αναγνώριση αν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Πυραυλική επίθεση εναντίον του, πρώτα είχαμε 6 αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα
σε 13 στόχους σε διάφορα σημεία της Ιεμένης και μετά ακολούθησε πυραυλικό πλήγμα με πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη, προσέξτε, στο αεροπλανοφόρο Eisenhower που βρίσκεται στην περιοχή. Αυτό δήλωσε σήμερα, Παρασκευή, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της Ανσαρουλάχ, του κινήματος Ανσαρουλάχ των Χούθη, ο Γιαγιά Σαρή. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι η επίθεση έγινε με πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους, χαρακτηρίζοντας το χτύπημα ακριβές και άμεσο. Δεν έχουμε ανακοίνωση αν όντως επλήγει το αεροπλανοφόρο, που δεν πιστεύω γιατί αυτό έχει πολύ ισχυρή αντιεροπορική και αντιπυραυλική προστασία, αλλά δεν έχουμε ανακοίνωση. Είχαμε 6 αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα, από τα οποία σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 41 χθες το βράδυ, ανέφερε ο Γιαγιά Σαρή σε τηλεοπτική δήλωση. Τα πλήγματα έγιναν στην επαρχία Χοντέιντα και είχαν στόχο το λιμάνι Σαλίφ, ένα ραδιοφωνικό κτίριο στη συνοικία Αλχόκ, τον καταβλισμό Γκαλίφα και 2 σπίτια. Ο Αμερικανικός και Βρετανικός στρατός δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον στόχων των Χούθη στην Ιεμένη την Πέμπτη για να αποτρέψουν τις επιθέσεις σε πλοία. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές και Βρετανικές δυνάμεις έπληξαν 13 στόχους σε περιοχές της Ιεμένης που ελέγχονται από τη Χούθη. Επίσης είχαμε και επιθέσεις, οι πύραυλοι Μπουρκάν μεταφέρουν εκρητική κεφαλή 500 κιλών, είναι μεγάλη πύραυλη. Χτύπησε η Χεσβολάχ στο αρχηγείο της 91ης Μεραρχίας του Ισραήλ στη Γαλιλαία, στους στρατώνες Μπερανίτ. Είδα και κάποιες φωτογραφίες και ένα υλικό. Αυτό είναι από την πλευρά της Χεσβολάχ, δεν ξέρω από το Ισραήλ τίποτα. Πάντως είδα βίντεο που φαίνεται ότι κάποιοι στρατιωτικοί σχηματισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων κινούνται προς τα σύνορα με το Λίβανο. Αυτά είναι ενδείξεις, επαναλαμβάνω. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στις ΗΠΑ. Εκεί τώρα δεν ξέρω, είναι δύσκολα για τον Τραμπ. Τον βολεύει αυτή η κατάσταση, δεν μπορώ να σας πω. Αν είναι κανένας ελληνοαμερικάνος βουλευτής, νομικός δηλαδή, που ξέρει να μας πει, καλό θα ήταν, πιστεύω, να μας ενημερώσει τι γίνεται. Στείλε μας κανένα κειμενάκι να το πούμε στους φίλους μας εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε με τον Τραμπ. Καταρχάς, για να βγει απόφαση καταδικαστική, η οποία απόφαση είναι υπόθεση των ενόρκων, των 12 ενόρκων, αυτή πρέπει να είναι ομόφωνη. Εξεδόθη λοιπόν η απόφαση, ομόφωνα οι 12 ένορκοι της δίκης Τραμπ αποφάσισαν ότι ο Τραμπ είναι ένοχος. Για να δούμε τις διαδικασίες, γιατί δεν σταμάτησε αυτή η ιστορία. Να δούμε όλο το ιστορικό. Οι ένορκοι ανακοίνωσαν ότι κήρυξαν τον Τραμπ ένοχο και για τις 34 κατηγορίες που αντιμετώπισε. Αυτές οι 34 κατηγορίες τι είναι? Είπε στον δικηγόρο του, τον Κοέν, δώσε $130,000 στην Στόρμη, στην κοπέλα. Τα δώσε. Μετά αυτά, για να τα δικαιολογήσει ο Τραμπ, χρησιμοποίησε κάποιες επιταγές, έγγραφα κτλ. Όλα αυτά είναι 34. Και η κάθε κίνηση, ασχέτως αν αφορούν ένα αδίκημα, δηλαδή ένα ζήτημα που σημειωτέων, η συμφωνία σιωπής είναι νόμιμη στις ΗΠΑ. Ο τρόπος διώκεται, ότι εκεί παραποίησε έγγραφα. 34 έγγραφα, 34 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Λοιπόν, είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάζεται για κακούργημα. Αντιμετωπίζει τη μέγιστη ποινή φυλάκισης 4 ετών, όμως για τέτοιο αδίκημα δεν μπαίνουν φυλακοί, λέει. Ξέρω εγώ τι να πω, αυτά διαβάζω, αυτά σας λέω. Ακόμα και η πιθανή φυλάκισή του πάντως δεν θα τον εμποδίζει να διεξαγάγει προεκλογική εκστρατεία ή να αναλάβει και το ΗΠΑ, το αξίωμα των ΗΠΑ, εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Πάντως, προσέξτε, βγαίνοντας, η πρώτη ανακοίνωση που έκανε μετά την απόφαση: είμαι αθώος, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ως το τέλος, η πραγματική ετοιμιγορία θα είναι εκείνη της 5ης Νοεμβρίου. Εδώ πιστεύω ότι δείχνει ασέβεια
στη δικαιοσύνη. Αλλά δικιά του δουλειά. Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο, παρέμεινε στοϊκός με τους ώμους κυρτωμένους στην αίθουσα όπου έγινε η ανάγνωση της ετιμιγορίας. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου, σχολίασε η ομάδα του Τραμπ που κάνει, του Μπάιντεν που κάνει την προεκλογική εκστρατεία. Προσέξτε, στις 11 Ιουλίου το δικαστήριο θα απαγγείλει την ποινή, στις 13 Ιουνίου λύγει η προθεσμία που, που έδωσε ο δικαστής στην υπεράσπιση να υποβάλει την τελική υπεράσπιση και στις 27 Ιουνίου έδωσε διορία στον εισαγγελέα να απαντήσει στην υπεράσπιση. Η μέρα ντροπής λένε οι Ρεπουμπλικάνοι. Ο Μάικ Τζόνσον, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, είπε ότι η σημερινή είναι ντροπιαστική μέρα για την Αμερικανική ιστορία. Οι Δημοκρατικοί πανηγυρίζουν για την καταδίκη του ηγέτη του αντιπάλου κόμματος στη βάση γελίων κατηγοριών, τεκμηριωμένων με την κατάθεση καταδικασμένου για κακούργημα διαγραμμένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο, εννοεί τον Κοέν. Πρόκειται για καθαρά πολιτική διαδικασία, όχι νομική, τόνισε ο Τζόνσον. Ο συνήγορος του Τραμπ, ο Τον Μπλαντ, δήλωσε χθες ότι σκοπεύει να υποβάλει έφεση, να ασκήσει έφεση, αλλά στη Νέα Υόρκη δεν μπορείς να υποβάλεις έφεση, να ασκήσεις έφεση, προτού το δικαστήριο βγάλει την τελική ετιμιγορία με την ποινή. Άρα, μετά τις 11 Ιουλίου. Θα ασκήσουμε έφεση το συντομότερο δυνατό, είπε. Λίγα λεπτά μετά την καταδίκη του, ο Τραμπ, στον ιστότοπο της εκστρατείας του, έγραψε «Μόλις καταδικάστηκα σε στημένη πολιτική δίκη που αποτελεί κοινή μαγισσών. Δεν έκανα τίποτα κακό. Έκανα ανέφοδο στο σπίτι μου, με συνέλαβαν, με φωτογράφησαν και τώρα μόλις με καταδίκασαν. Έκαναν, υπάρχει ένας ιστότοπος όπου καταθέτουν λεφτά. Οι απλοί άνθρωποι, 5-10, όπως κάνατε εσείς, το συμμετέχω και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε. 5 ευρώ, 10 ευρώ. Η δύναμη είναι στους πολλούς, έτσι. Όσοι, ό,τι μπορείτε τέλος πάντων». Εκεί ξέρετε τι έγινε. Έπεσε το σύστημα, γιατί ο γιος του Τραμπ είπε «Σήμερα κρίθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου». Δηλαδή σήμερα ο πατέρας μου είναι πρόεδρος, γιατί έχει εκπληκτική συσπήρωση και διπλασίασε, έβγαλε σε μία μέρα τα διπλάσια από τις δωρεές. Λοιπόν, ο Αμερικανικός λαός βλέπει καθαρά πίσω από τη δίκη παροδία του αγύρτη Τζο Μπάιντεν, αυτά είναι του... τόσο πολλοί Αμερικάνοι αποφάσισαν να δωρήσουν στην εξαρτία του Πρόεδρου Τραμπ, που ο ειδικός ιστότοπος γι' αυτό αδυνατούσε να ανταπεξέλθει και έπεσε, ανέφερε η ομάδα που διεξάγει την εξαρτία του Ρεπουμπλικάνου στο Twitter. Είπε αγύρτη τον Μπάιντεν, δηλαδή ο Μπάιντεν με την πλευρά του που μέχρι στιγμής δεν έκανε αναφορά στη δίκη. Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας τρόπος για να μείνει ο Ντόναλντ Τραμπ μακριά από το Οβάλ γραφείο, η κάλπη, και ζήτησε και αυτός από τους υποστηρικτές του να βάλουν φράγκα, λεφτά. Η μετοχή του Τραμπ Media έχασε 15%. Πάντως ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας ότι σχεδόν διπλασίασε το ρεκόρ συγκέντρωσης χρημάτων σε μία μέρα, μόλις οι ένορκοι τον καταδίκασαν. Συγκέντρωσε 34,8 εκατομμύρια δολάρια από δωρητές μικρών ποσών μετά την ιστορική ετιμιγορία της Πέμπτης. Σχεδόν το 30% αυτών των δωρητών ήταν εντελώς νεοεισερχόμενοι στον ιστότοπο δωρεών. Άρα σας είπα ότι όντως μπορεί να έχουμε φυσικά και τα δυσάρεστα, κατά την άποψή μου, εκκλήσεις για ταραχές, εξέγερση, βία, αντίπεινα. Τι να σας πω τι γίνεται τώρα. Τι γράφουν. Σκοτώστε τους, κάντε τους, ράντε τους. Να τους κρεμάσουν όλους. Έχει πραγματικά, δεν είναι καλά σημάδια αυτά για τις ΗΠΑ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί είναι και καομπόιδες, έτσι. Δεν είχαμε διεθνή σχολιασμό, κυβερνήσεις Μόκο. Ο Πεσκόφ είπε ότι
Η καταδικαστική απόφαση δείχνει ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν όλα τα νόμιμα και παράνομα μέσα για να ξεφορτωθούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Αν μιλάμε για τον Τραμπ, το γεγονός της απλής εξάλληψης στην πραγματικότητα πολιτικών αντιπάλων με όλα τα δυνατά μέσα, νόμιμα και παράνομα, είναι γεγονός, είπε ο Πεσκόφ. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Ως πρόεδρος έβαλε πάντα πρώτη την Αμερική, επέβαλε σεβασμό σε ολόκληρο τον κόσμο και χρησιμοποίησε αυτόν τον σεβασμό για να οικοδομήσει ειρήνη. Ας βγάλει ο κόσμος την ετοιμιγωρία του τον Νοέμβριο. Συνεχίστε τον αγώνα, κύριε πρόεδρε, είπε ο Όρμπαν, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας. Αλληλεγγύη και πλήρης υποστήριξη στον Τραμπ, θύμα δικαστικής παρενόχλησης και μιας πολιτικής δίκης. Στην Ιταλία δυστυχώς μας είναι οικία η εργαλειοποίηση του δικαστικού συστήματος από την αριστερά, δεδομένων των επί σειρά ετών προσπαθειών για την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων με ένδικα μέσα. Ελπίζω ότι ο Τραμπ θα νικήσει, θα είναι μια εγγύηση για μεγαλύτερη ισορροπία και ελπίδα για παγκόσμια ειρήνη, είπε ο Σαλβίνι, αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά την άδεια που έδωσε πλέον ο Biden να χρησιμοποιούν αμερικανικής κατασκευής όπλα για να χτυπήσουν στόχους στο ρωσικό έδαφος, αλλά υπό έναν όρο, ότι αυτή η χρήση θα αφορά μόνο την επιθετική επιχείρηση που κάνουν οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εναντίον του Χάρκοβου. Άρα, τους λέει, θα χτυπάτε μόνο στόχους που σχετίζονται με την επίθεση μέσα στο ρωσικό έδαφος. Αυτό είναι το καινούριο. Πάντως είναι μια κρίσιμη αλλαγή που φέρνει πιο κοντά και έναν πόλεμο Ρωσίας-ΝΑΤΟ που αντιλαμβάνεστε ότι αυτός θα είναι παγκόσμιος πόλεμος. Δεν είμαστε κοντά, αλλά δημιουργούνται βήμα-βήμα οι συνθήκες. Και δεν το λέω εγώ, θα δείτε παρακάτω. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι οι πρώτες επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με χρήση αμερικανικών όπλων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες, αναφέρουν οι New York Times επικαλούμενες πηγές. Πριν έχουμε επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας, έγραψε το Πολίτικο μυστική άδεια Biden στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με όπλα Made in USA. Και λέει, τις τελευταίες μέρες σχολιάζει το Πολίτικο που στηρίζεται σε πηγές, τέσσερις πηγές, δύο από εδώ, δύο από εκεί, εννοώ δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο πηγές με γνώση της εξέλιξης. Λέει λοιπόν, οι ΗΠΑ πήραν την απόφαση να επιτρέψουν στην Ουκρανία ευελιξία στην άμυνά της έναντι των επιθέσεων που δέχεται στα σύνορά της κοντά στο Χάρκοβο, δήλωσε ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Στην πραγματικότητα η Ουκρανία μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει όπλα που χορηγούνται από τη ΗΠΑ, όπως ρουκέτες και εκτοξευτές ρουκετών, πυράβλους δηλαδή, εναντίον ρωσικών πυράβλων που κατευθύνονται προς το Χάρκοβο, στρατευμάτων που συγκεντρώνονται στα ρωσικά σύνορα κοντά στην πόλη, μέσα στο ρωσικό έδαφος, ρωσικών βομβαρδιστικών που εκτοξεύουν βόμβες προς το ουκρανικό έδαφος. Άρα αυτοί οι τρεις στόχοι μπορούν να χτυπηθούν. Θεωρείται, λέει, μια πολύ σημαντική αλλαγή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε χρονική στιγμή κατά την οποία κορυφαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, δήλωναν ότι η Ουκρανία θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιτεθεί στο εσωτερικό της Ρωσίας χρησιμοποιώντας δυτικά όπλα. Βουλευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, σας είπα, βγήκαν με χάρτες ποιες περιοχές μπορούν να χτυπήσουν, φτάνοντας σχεδόν μέχρι τη Μόσχα. Ορισμένοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι αν η Ουκρανία επιτίθεται στο εσωτερικό της Ρωσίας με δικά της μη επανδραμμένα αεροσκάφη, πλήττει στρατιωτικούς στόχους που δεν σχετίζονται με την εισβολή της Ρωσίας, ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει να αυξήσει την ένταση. Οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει έντονα το μήνυμα ότι το Κίεβο πρέπει να χρησιμοποιεί τα αμερικανικά όπλα μόνο για να πλήττει άμεσα ρωσικές στρατιωτικές τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για την εισβολή και όχι πολιτικές υποδομές. Ουκρανοί αξιωματούχοι από το Ζελένσκι έως και πιο κάτω στην ιεραρχία πίεζαν την κυβέρνηση Biden και τελικά το πέτυχαν. Ο Μάθιου Μίλλερ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πολίτες στο Μπέλγκοροντ πλέον, ότι η πόλη αυτή που χτυπούσαν οι Ουκρανοί, λέει, δεν υπάρχουν πολίτες, άρα δεν θα χτυπήσουμε πολίτες, άρα στο Μπέλγκοροντ μπορούν να χτυπούν οι Ουκρανοί. Ο Μπλίνκεν επιβεβαίωσε, είναι η πρώτη επιβεβαίωση
ότι η Ουάσιγκτον ενέκρινε τη χρήση αμερικανικών όπλων. Τώρα, ο Στόλτεμπεργκ, η αυτοάμυνα δεν συνιστά κλιμάκωση. Δήλωσε σήμερα ο Στόλτεμπεργκ από την Πράγα. Και επίσης δήλωσε ευτυχής που ορισμένοι από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ήραν τους περιορισμούς που σχετίζονται με την προμήθεια όπλων. Το ΝΑΤΟ απορρίπτει τις ρωσικές απειλές για τη χρήση όπλων των ΗΠΑ από την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας Στόλτεμπεργκ απέρριψε σήμερα τις ρωσικές απειλές για κλιμάκωση μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικάνικα όπλα σε ρωσικό έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Ρώσου Προέδρου Πούτιν να εμποδίσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να στηρίξουν την Ουκρανία, δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών της Συμμαχίας στην Πράγα. Η Βρετανία λέει ότι εδώ και καιρό είχε δώσει το δικαίωμα και με το Storm Shadow χτυπούσαν σε ρωσικό έδαφος. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε χθες Πέμπτη το ΝΑΤΟ ότι προκαλεί την Ουκρανία για να παρατείνει έναν παράλογο πόλεμο. Και σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση, η Ρωσία είναι αυτή που ξεκίνησε την κλιμάκωση εισβάλλοντας σε άλλη χώρα και συνέχισε τις τελευταίες εβδομάδες ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο, πλήττοντας την Ουκρανία από θέσεις που βρίσκονται βαθιά στη Ρωσία, είπε ο Στόλτεμπεργκ. Πολωνία και Ολλανδία δίνουν όπλα στην και λένε βάρα. 11 χώρες τελικώς του ΝΑΤΟ έδωσαν άδεια να χτυπούν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπογράφουν νέο σύμφωνο ασφάλειας, το οποίο θα είναι πολύ προωθημένο και θα προσφέρει πολλά στην Ουκρανία. Να πούμε ότι η Ουκρανία έχει υπογράψει, νομίζω με 10 χώρες μέχρι στιγμής, τέτοιες συμφωνία ασφάλειας. Η Ουκρανία από επίσημη πηγή έχει δηλώσει ότι θα υπογράψει και με την Ελλάδα τέτοια συμφωνία. Προεκλογικά ο κ. Μαρινάκης το διέψευσε. Εμείς πιστεύουμε την ελληνική κυβέρνηση υποχρεωτικά, αλλά περιμένουμε και μετά τις εκλογές να δούμε τι θα γίνει. Ο Λόιτ Όστιν και ο Ντόγκ Τζουν είχαν απευθείας συνομιλίες ο Υπουργός Άμυνας της Κίνας για τα θέματα της Ταϊβάν βασικά, αλλά συζήτησαν και το θέμα και της Ρωσίας-Ουκρανίας και της Γάζας. Αυτό έγινε στη Σιγκαπούρη στο περιθώριο ενός φόρουμ για την ασφάλεια. Και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Η Ζαχάροβα. Η Γαλλία θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, έχουμε αποδείξεις γι' αυτό. Να σχολιάσει το παλάτι των Ηλυσίων. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για να συνεχίσουν την εκστρατεία. Επιβεβαιώνονται αναφορές ότι η Γαλλία ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματά της στην Ουκρανία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ανακοινώσουμε τέτοιες αναφορές στις 3 Απριλίου. Παρόλο που το Παρίσι προσπαθεί να αποκρύψει την εμπλοκή των επαγγελματιών στρατιωτών του στην σύγκρουση, το καθεστώς του Κιέβου προωθεί σκόπιμα τέτοιες εξελίξεις προκειμένου να διεκδικήσει για άλλη μια φορά ευρεία διεθνή υποστήριξη και να ενισχύσει την αποτυχημένη εκστρατεία επιστράτευσης. Η Ζαχάροβα επισήμανε ότι τα έγγραφα που υπέγραψε ο Αλεξάνδερ Σίρσκι, αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία δίνουν στους Γάλλους εκπαιδευτές το νόμιμο δικαίωμα να επισκέπτονται τα κέντρα εκπαίδευσης του Ουκρανικού στρατού. Άρα, αφού έχει υπογραφεί το έγγραφο, σημαίνει ότι αυτή η διαδικασία. Τώρα το παλάτι του Ελιζέ θα πρέπει να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες αντί να κρύβεται πίσω από ασαφείς διατυπώσεις, είπε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τεχνικά, οι λεγόμενοι εκπαιδευτές είναι απαραίτητοι για να κατευθύνουν τους πυράβλους Scalp μεγάλου βεληνικούς, οι οποίοι είναι δύσκολοι στη χρήση τους για να κατευθυνθούν στο στόχο. Ο Ζελένσκι θα μεταβεί αύριο στη Σαουδική Αραβία για να εξασφαλίσει υψηλόβαθμη συμμετοχή στην σύνοδο της 16-17 Ιουνίου που θα γίνει στην Ελβετία για το Ουκρανικό. Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη ειρήνης για την Ουκρανία στην Ελβετία, λέει το Reuters, γιατί δεν έγιναν δεκτοί οι όροι που έβαλε να υπάρχει ισότιμη συμμετοχή των εμπλεκομένων. Η Λιθουανία είναι έτοιμη να στείλει στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες στην Ουκρανία για να εκπαιδεύσουν στρατιώτες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, δήλωσε η Πρωθυπουργός Ιγκρίντα Σιμονίτε σε συνέντευξή της στο Bloomberg. Ο πρόεδρος της Φιλανδίας είπε ότι είναι αποδεκτό η Ουκρανία να χρησιμοποιεί τα όπλα που της δίνουμε στο έδαφος της
Ρωσίας. Ανάλογη δήλωση έκανε και ο επικεφαλής του Νορβηγικού Υπουργείου Εξωτερικών Έσπερ Μπαρτ Έιντε. Όλες οι προσπάθειες να επιβληθεί στρατηγική ήττα στη Ρωσία είναι μάταιες, δήλωσε ο νεοδιοριστής Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Αντρέι Μπελούσοφ. Σαμποτάζ και χρήση δυτικών όπλων εναντίον πολιτικών υποδομών και αμάχων στη Ρωσία προετοιμάζονται με τη συμμετοχή συμβούλων του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε. Επισήμανε ότι όλοι οι στόχοι της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία σίγουρα θα επιτευχθούν. Σίγουρα. Άμα συστρατευτεί όλο το ΝΑΤΟ, μάλλον πάμε στην κόλαση παρασυρώμαστε. Η Πολωνία κάνει ένα βήμα πίσω. Λέει, εγώ προτιμώ να εκπαιδεύω τους Ουκρανούς στο έδαφος μου και όχι στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο σημείωσε σήμερα ότι ήδη γνωρίζει τις προσπάθειες της Ουκρανίας να πλήξει στόχους στη ρωσική επικράτεια με όπλα που της παρήχαν οι ΗΠΑ. Ο Πεσκόφ έκανε τη δήλωση αυτή αφού 4 Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν χθες στο Reuters ότι ο πρόεδρος Biden επέτρεψε σιωπηρά στο Κίεβο να κάνει αυτά που σας είπα. Όχι, τίποτα δεν είναι γνωστό σε εμάς για αυτήν τη συγκεκριμένη απόφαση, είπε ο Πεσκόφ. Αυτό που γνωρίζουμε είναι εν γέννη ότι υπάρχουν ήδη απόπειρες να πληγεί η ρωσική επικράτεια με όπλα που κατασκευάστηκαν από τη ΗΠΑ. Αυτό είναι αρκετό για να μας λέει πολλά για τον βαθμό στον οποίο η ΗΠΑ εμπλέκονται στη σύγκρουση. Ο Στόλτεμπεργκ μεθοδεύει μία θεσμική ρύθμιση ούτως ώστε το ΝΑΤΟ να δίνει σταθερά κάθε χρόνο 40 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθεια στην Ουκρανία. Εσύ Έλληνα φορολογούμενη, ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Ο Ζελένσκι υπέγραψε συμφωνία ασφάλειας με τη Σουηδία και ακολουθούν οι συμφωνίες και με την Νορβηγία και με τη Φινλανδία. Την υπέγραψε σήμερα λοιπόν, για να δούμε. Είναι η 13η συμφωνία που υπέγραψε σήμερα. Αν υπογράψει αύριο μεθαύριο με Φινλανδία και με Νορβηγία, πάμε για 15. Με 15 χώρες έχει υπογράψει. Και να δούμε αν θα γίνει και με την Ελλάδα. Ο Όρμπαν κατηγόρησε σήμερα τους δυτικούς συμμάχους ότι θέλουν να σύρουν την Ουκρανία σε μια ένοπλη σύγκρουση όπως είχε γίνει κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φτάνοντας ως το σημείο να του συγκρίνει με τον Χίτλερ. Προσέξτε τι είπε όμως. Ζήτησε τους φακέλους από τα αρμόδια υπουργεία. Επανεξέτασα υπό το φως της Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία τα σχετικά έγγραφα με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Χίτλερ και στον τότε ηγέτη της Ουγγαρίας Μίκλος Χόρτη, δήλωσε στο κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας ο Όρμπαν. Η Ουγγαρία εφίστατο τότε τεράστιες πιέσεις για να αποστείλει το ταχύτερο δυνατό περισσότερο στρατιώτες στο μέτωπο με τη Ρωσία και να απελάσει περισσότερους Εβραίους προς τα στρατόπεδα θανάτου, πρόσθεσε. Δεν λέω ότι αυτό που ζούμε σήμερα έχει φτάσει στο ίδιο επίπεδο, αλλά οδεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Και προσέξτε, οι Ρώσοι έχουν πει ότι όσο πιο αποτελεσματικά θα είναι τα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον τους, τόσο περισσότερα θα προχωρήσουν. Έχουν πει ότι ξεκίνησαν εισβολή επειδή η Ουκρανία ήθελε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και ότι θα προχωρούσαν έως ότου να δημιουργήσουν μια ουδέτερη ζώνη. Η προέλαση των Ρώσων συνδέεται επίσης ως εκ τούτου με το είδος των όπλων που χρησιμοποιούνται από τους Ουκρανούς για να στοχευτεί η ρωσική επικράτεια. Εδώ είναι το ζουμί. Είναι παράλογο για το ΝΑΤΟ αντί να μας υπερασπίζεται να σύρει εμάς ένα κράτος μέλος σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι τόσο παράλογο όσο όταν αποφασίζει ένας πυροσβέστης να πάει να σβήσει μια πυρκαγιά με φλογοβόλο. Το ΝΑΤΟ πλησιάζει όλο και περισσότερο σε έναν πόλεμο, είπε ο Όρμπαν. Πάμε για παγκόσμιο πόλεμο, λέει. Τι να σας πω τώρα. Να πω μια έκφραση χωρίς να παρεξηγηθώ. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Λοιπόν, αυτά. Είπαμε, προχωράμε. Έμεινε μια εβδομάδα στην ουσία, προεκλογικός αγώνας. Βλέπω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στις ευρωεκλογές από το συμμετέχω είναι σε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Κούβελας νομίζω είναι στην Κρήτη. Ο κύριος Αϊφαντής θα πάει στην Λάρισα και άλλοι κάνουν εκδηλώσεις, οργώνουν όλη την Ελλάδα. Ελπίζω κι εσείς, όσοι θέλετε, τώρα δεν νομίζω να στείλουμε άλλα πακέτα με ψηφοδέλτια, όσοι είστε στην Αθήνα όμως, μέχρι και την επόμενη Παρασκευή μπορείτε να έρθετε στο βιβλιοπωλείο και να παίρνετε
φυλάδια και ψηφοδέλτια. Όσοι θέλετε να γίνετε εκλογικοί αντιπρόσωποι, έχετε τέτοια διάθεση, παίρνετε τηλέφωνο, θα σας εγγράψουμε σε έναν ειδικό κατάλογο και θα πάρετε και ένα χαρτί το οποίο θα σας νομιμοποιεί να εκπροσωπήσετε το συμμετέχω στις εκλογές ως παρατηρητές. Λοιπόν, αυτά βοηθάμε το κανάλι. Ξαναευχαριστώ τον Νίκο από τη Νέα Υόρκη. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σας.